Ποιος είσαι δικιά μου? Φτιστός ο ρίπτριπερς είσαι. Αυτού σε όρο μου. Για να δω και subscribers. Πω. Ο ρίπτριπερς Ελλάδος. Τέλος. Hello, 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 hello. Αυτά είναι. Και εφόσον όλοι με φωνάζουν ο ρίπτριπερς της Ελλάδος, πάμε να δούμε τον Φαραώ Μινι. Πάμε να δούμε πώς είναι, πώς έρχεται, πάμε να το κάνουμε ένα στήσιμο, πάμε να το ανατμίσουμε και επανερχόμαστε με τα τελικά συμπεράσματα. Και αυτή είναι η συσκευασία με την οποία έρχεται. Μας λέει από πίσω ότι είναι 24 χιλιοστά διάμετρο, παίρνει 8, 10 και 5, 10 τριπτή τα οποία συμπεριλαμβάνονται, ότι αλλάζει deck, ότι είναι 2 ml με το μικρό το τζαμάκι και 5 ml με το μεγάλο το τζαμάκι με το extension. Και αυτά είναι τα περιεχόμενα της συσκευασίας, user manual, σακουλάκι με O-rings και λοιπά καλούδια, κλείδι για ξεβίδωμα του tank και το extension, διάφορα drip tips, και αυτός είναι ο ομοποιητής, 24 χιλιοστά διάμετρο, 8-10 drip tip, adapters για 5-10, 2 ml χωρητικότητα, 8-10 drip tip από Ultem, το οποίο καλύπτει και τα πλαϊνά, έτσι ώστε το στόμα μας να μην έρθει σε επαφή καθόλου με το μέταλλο, το top cap που το ξεβιδώνουμε για να γεμίσουμε, το deck μας που θυμίζει το deck του Φαραώ, το οποίο είναι απλά λίγο πιο μικρό, το deck ξεβιδώνει και μπορούμε να βάλουμε και άλλα deck η βάση, spring loaded clamps. Το τάγκ ξεβιδώνει με αυτό το εργαλείο. Το πάνω καπάκι μας, οι τρύπες γύρω γύρω που γεμίζουμε με υγρό, πολύ μεγάλες. Το 2 ml τζαμάκι με τα O-rings, η καμπάνα, Φαραώ από τη μία και το logo από την άλλη. Βλέπουμε έχει μέσα και αυτή την κονικότητα και καλά για να αυξάνει τη γεύση. Και ένα παρόμοιο στήσιμο σαν αυτό που έκανε ο Rip Tripper στο βίντεο. Τρία ρισπυρίνες Alien με κενά. Και εδώ αναβνομή όμορφα από μέσα προς τα έξω. Και εδώ είναι έτοιμος βαμβακωμένος. Το βαμβάκι, παιδιά, θέλουμε να είναι ψιλοαφράτο εδώ μέσα, να μην είναι στουμπωμένο μέσα στις τρύπες. Και ας είναι και μέχρι κάτω, δεν μας πειράζει. Είπαμε, αφράτο μέσα στις τρύπες, όχι πολύ στουμπωμένο. Και πάμε να το συναμολογήσουμε, να το ανατμίσουμε για να σας πω τα τελικά μου συμπεράσματα. Α, λοιπόν, κάτι άλλο. Σε όλους, με όλους τους ατομοποιητές οι οποίοι έχουν έλεγχο ροής υγρών, και δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποιον να σας δείξω τι εννοώ, όταν κουμπώνουμε τη βάση με την καμπάνα και τον deck, υπάρχει ένα έξτρα εδώ πέρα σημείο που κουμπώνει η βάση, ώστε ο έλεγχος ροής των υγρών να γυρνάει αένα. Είτε προς τα μπρος, είτε προς τα πίσω. Δηλαδή, στην ουσία, γυρνώντας τον έλεγχο ροής των υγρών, δεν ξεβιδώνουμε τον deck μας, απλά ανοικοκλίνουμε τα υγρά και ανοικοκλίνουμε. Δηλαδή, τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή είναι σφιγμένο. Κανονικά δεν θα πρέπει να είναι σφιγμένο. Δεν πάει προς τα πέρα. Και είναι κλειστά τα υγρά μας. Ένα πούμε ότι γεμίζουμε και ξεκινάμε να τα ανοίξουμε. Τα ανοίξαμε. Πολύ ωραία. Κάνουμε το ταγκάκι μας. Κλείνουμε τον έλεγχο ροής των υγρών μας. Γεμίζουμε. Ανοίγουμε. Κάνουμε το ταγκάκι μας. Κλείνουμε τον έλεγχο ροής των υγρών. Γεμίζουμε. Ανοίγουμε. Κάνουμε το ταγκάκι μας. Κλείνουμε τον έλεγχο ροής των υγρών. Γεμίζουμε. Ανοίγουμε. Κάνουμε το ταγκάκι μας. Κλείνουμε τον έλεγχο ροής των υγρών και σε κάποια φάση απλά θα το πάρουμε αυτό στα χέρια. Ας το κάνουμε ανάποδα λοιπόν τότε. Έχει φτάσει στο τέρμα. Είναι κλειστός ο έλεγχος ροής των υγρών. Θέλουμε να το ανοίξουμε. Δεν πάει. Οπότε αν θέλουμε να ανοίξουμε τον έλεγχο ροής των υγρών, δεν μπορούμε αφού δεν πάει προς εκεί. Και αν ξεκινήσουμε να το ανοίγουμε από εδώ, να γεμίζουμε, να το ανοίγουμε από εδώ, να γεμίζουμε, να το ανοίγουμε από εδώ, να γεμίζουμε, να το ανοίγουμε από εδώ, απλά ξεβιδώνει το tank μας. Αυτό δεν είναι έλεγχος ροής των υγρών. Αυτό είναι απλά, έχω βάλει δύο τρύπες μέσα στο tank την ώρα που βιδώνω τα υγρά μου. Γιατί ξεβίδωμα, κατά λάθος θα ξεχάσω και θα πάρουμε το tank στο χέρι. Δείτε τι εννοώ, σωστό έλεγχο ροής υγρών. Θα το δείτε και στον killing, που είναι ένας θερμοποιητής που περισσότεροι μπορεί να έχετε. Παίρνουμε και βιδώνουμε το tank μας. Τελεία. Τα υγρά μας είναι ανοιχτά. Τελεία. Παίρνουμε και τα κλείνουμε. Και τα ανοίγουμε. Και τα κλείνουμε. Σαν παραβαμβάκι, γιατί είναι λίγο σφιχτό. Και τα κλείνουμε. Και τα ανοίγουμε. Και τα ανοίγουμε. Και τα κλείνουμε. Αυτό το πράγμα το πιάνω από τον αέρα και γυρνάει αένα. Και στο κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Δεν ξεβιδώνει τίποτα. Γυρνάει συνέχεια. Και γυρνάει. Και γυρνάει. Και γυρνάει. Και γυρνάει. Ας το πάρω από την άλλη πλευρά πάλι. Και γυρνάει. Και γυρνάει.
και γυρνάει. Γιατί εδώ μέσα, ανάμεσα σε αυτό το ζαγράκι και στο δαχτυλίδι ελέγχου του αέρα, υπάρχει, δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα μια βόλτα, δεν ξέρω τι φάση, η οποία γυρνάει μέσα τον deck μας και από τις δύο πλευρές και νοικοκλίνει τα υγρά μας. Και μπορούμε να ξεβιδώσουμε τον deck, ξεβιδώνουμε τον deck. Ξαναβιδώνουμε τον deck και φτάσαμε σε ένα stop. Αυτό είναι ο έλεγχος ροής των υγρών. Αυτό είναι μια μαλακή και μισή, το οποίο δεν έγινε σωστά υλοποίηση και βάλαν και καλά έλεγχο ροής των υγρών. Δείτε το. Τέλος. Δεν πάει πέρα. Απλά βίδωσε το tank. Βιδώνει τέρμα. Ξεβιδώνει τέρμα. Και αν πεις να το ξεβιδώσεις, απλά ξεβιδώνει. Δεν γυρνάει ένα. Αν μπορώ να το κρατήσω, αυτό το πράγμα δεν γυρνάει μόνο του. Βλέπετε, γυρνάει όλο μαζί. Δεν μπορεί να γυρίσει μόνο το κάτω δαχτυλί του αέρα και αυτό να μείνει σταθερό, ώστε να γυρνάει το δαχτυλί του αέρα και από μέσα το deck. Γυρνάει όλο μαζί. Άρα στην ουσία αυτό που κάνει είναι να ξεβιδώνει το deck μας. Οπότε προσοχή, παιδιά, με τον έλεγχο ροής των υγρών. Αν θέλετε να το δουλέψετε και να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας μείνει στα χέρια και θα ανοίξει, θα κάνει χάλια το μοντάκι και εσάς, σφίξτε το μια φορά κλειστό, δώστε το μια βόλτα να ανοίξει και ξανασφίξτε το μετά πάλι κλειστό. Και μετά από αυτή την παρένθεση, συνεχίζουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Και για πάμε να ζανμίσουμε. 31 βατ με 0,40 σύρμα. 38 βατ με 0,40 σύρμα. Ακούστε αυτό το κράκλ που κάνει. Αυτό σημαίνει ότι τροφοδοτεί τέλεια. Ακούστε τον αέρα. Είναι smooth σαν σφυρίχτρα. Smooth σαν κόλλος Ponstar. Smooth σαν μορδιακός κόλλος. Τέλειος άρα. Και πάμε στα 42 βατ. 0,40. Να κλείσουμε και λίγο τον αέρα. Μέχρι τη μέση. Και αφού του μάγει στο δωμάτιο, σου μιλήσω για τον ατομοποιητή. Είναι ένα ατομοποιητή, συνταμέ γεύσα. Δεν ξετράθηκε για τη γεύση που βγάζει. Για να πει ότι κάνει κάτι σε γεύση. Με το στήσιμο παρόμοιο που έκανε και ο Rip Trippers, πρέπει να βάλουμε πολύ χοντρά σύρματα και να δώσουμε λίγο αρκετά τα βατάκια μας. Αλλά και πάλι θα λέγω ότι δεν με εντυπωσίασε με τη γεύση του. Πάμε λίγο στα θετικά και τα αρνητικά του. Θετικό ότι παίρνει και 8-10 και 5-10 τριπτύπ και έχει μέσα πολλά τριπτύπ και αντάπτορα. Θετικό αυτό το τριπτύπ του γιατί δύσκολα θα κουμπίσουν τα χείλη μας στο ζεστό ατμοποιητή. Όχι ότι ζεσταίνεται ιδιαίτερα. Επίσης μπορούμε να τιμήσουμε χωρίς να ξανά το βάλουμε όλο μέσα στο στόμα μας. Ή. Μπορούμε απλά ακουμπώντας τα χείλη μας πάνω. Θετικό το ότι είναι leakproof, όχι όπως ο ζους λόγω κατασκευής, αλλά με το στήσιμο το σωστό δεν πρόκειται να έχετε ούτε διαρροή ούτε καν υγρασία. Θετικό το ότι έχει εύκολο deck για στήσιμο. Θετικό το ότι δίνει δύο επιλογές, είτε για δύο μέλη, είτε για πέντε μέλη χωρητικότητα, με δύο τζαμάκια μαζί. Αρνητικό έλεγχο ροή των υγρών, ο οποίο δεν είναι ακριβώ έλεγχο ροή των υγρών. Οπότε πρέπει να προσέχουμε καθώ τον ανοικοκλίνουμε για να μην καταλάβει ξεβιδώσουμε το τάγκ από την καμπάνα και γεμίσει το μοντάκι μα με υγρά. Και ένα αρνητικό σχετικά υποκειμενικό και προσωπικό είναι ότι η γεύση του δεν με εξετρελάνε την περίμενα πολύ καλύτερα από αυτά που είχα ακούσει. Σίγουρα δεν γίνεται τσιγαρίσιο. Σίγουρα δεν θα δουλέψει καλά με λεπτά σύρματα για να τον έχετε σε πιο normal αποδόσει. Θέλει χοντρά σύρματα, θέλει πολύ αέρα, θέλει αρκετά βατ. Εμένα γενικά δεν με εξετράλε, θα λέω ότι είναι ένα ατομοποιητή τη σειρά, έχει να δώσει κάτι το ιδιαίτερο. Και αυτά από μένα και από τον Φαράο Μίνι. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like. Αν δεν σα άρεσε, πατήστε dislike. Share και subscribe. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Γεια σας.